επόμενη παράγραφος έχει τίτλο «Τα φεδρά επιχειρήματα των ΜΜΕ». Το γελίο επιχείρημα που χρησιμοποιείται κατά κόρον από τηλεοπτικές εκπομπές που προπαγανδίζουν τις ηλεκτρονικές ταυτότητες είναι το εξής. Τι σας πειράζουν οι ταυτότητες εφόσον έχετε smartphone, έχετε πιστωτικές κάρτες και social media, τι σας πειράζει λοιπόν η ταυτότητα ηλεκτρονική? Πρόκειται, απαντά ο κύριος Ανδρώνης, για ένα παιδικό επιχείρημα που φανερώνει δύο αλήθειες. Πρώτον, την αδυναμία τους να προβάλλουν σοβαρό αντίλογο εφόσον γνωρίζουν ότι το αφήγημα που πλασάρουν μπάζει από χίλιες πλευρές. Παρ' όλα αυτά προτιμούν να γίνονται γραφικοί για να πάρουν με το πλευρό τους όσους πολίτες αμφιταλαντεύονται για το τι θα πράξουν και δεν έχουν ενημερωθεί επαρκώς για το ζήτημα. Δεύτερον, το πνεύμα εθελοδουλίας που θέλουν να εμφυσίσουν στον κόσμο. Έχουν προσκυνήσει προκαταβολικά την κυριαρχία του μεγάλου αδελφού και θέλουν να πείσουν το λαό πως είναι αναπόφευκτο και εποφελές να λυγίσει τα γόνατα μπροστά στον παντεπόπτη οφθαλμό της νέας τάξης πραγμάτων που τα βλέπει όλα. Αυτό επανωπεί παντεπόπτης, τα εποπτεύει όλα. Δεκάδες δημοσιογράφοι που υποτίθεται θα έπρεπε να είχαν προνοητική ματιά σε κάθε μεταρρύθμιση του κράτους έχουν εξελιχθεί σε ντελάλιδες. Ντελάλιδες ήταν αυτοί που βγαίνανε τα παλιά χρόνια που δεν υπήρχαν ακόμη ούτε ραδιόφωνο και φωνάζανε, περνούσαν από τους δρόμους της μικρής πόλης ή του χωριού και λέγανε «Ακούσατε, ακούσατε, θα έρθει ξέρω εγώ στην πόλη μας αυτό ή βγείτε για να δείτε αυτό». Έχουν εξελιχθεί λοιπόν σε ντελάλιδες της μαζικής υποταγής. Αυτή είναι η κατάσταση στην ομή μορφή της. Το σκεπτικό τους είναι τόσο βλακώδες, παρόμοιο με το να σου έλεγαν αφού κατάφερε να σου κλέψει μερικά χρυσαφικά ο κλέφτης από το συρτάρι, γιατί να μην του αφήσεις και το χρηματοκιβώτιο ανοιχτό για την επόμενη επίσκεψή του. Αφού ο ληστής παραβίασε το σαλόνι, γιατί να μην του ανοίξεις και το υπνοδωμάτιο που βρίσκεσαι κλειδωμένος. Αφού ο δυνάστης σου πέρασε μία χειροπέδα στον ένα καρπό, γιατί να μην τον αφήσεις να σου κλειδώσει και τους δύο καρπούς. Ο ραγιαδισμός σε όλο του το μεγαλείο. Αυτό το ευτελές επιχείρημα έχει απαντηθεί ήδη συντριπτικά. Με ποιο επιχείρημα? Στο κινητό, στην τραπεζική κάρτα, στα social media. Παντού όπου παραχωρούμε προσωπικά στοιχεία μας, το κάνουμε με τη συνένεσή μας. Συμφωνούμε, το θέλουμε. Τώρα αν είναι σωστό ή όχι αυτό, άλλο θέμα, αλλά συνεννούμε, συμφωνούμε. Έχουμε τη δυνατότητα να μην παραχωρούμε τίποτε και είμαστε ενήμεροι για τα δεδομένα που εμπιστευόμαστε στις εκάστοτε υπηρεσίες. Το ακόμη πιο δουλικό επιχείρημα που χρησιμοποιείται, που χρησιμοποιούν, είναι το «γιατί να ανησυχώ για την παράδοση των προσωπικών μου δεδομένων αφού δεν έχω τίποτε να κρύψω». Αυτό και αν το ακούμε. Αυτό σημαίνει ότι παραχωρείς απριόρι εκ των προτέρων, πάνω να πει, το δικαίωμά σου στην προσωπική ζωή και το κάνεις φέικ βολάν για κάθε ενδιαφερόμενο. Ο Έντουαρντ Σνόουντεν, τον θυμάστε, ο Αμερικανός που είχε βγάλει στη φόρα άπλυτα των μυστικών υπηρεσιών, τον ΗΠΑ, και του κάνανε έναν εξοντωτικό πόλεμο, κατάφερε παρόλα αυτά να επιβιώσει, συνόψισε τη βασική ανάγκη για το απόρριτο και την προστασία της ιδιωτικής ζωής γράφοντας. Το επιχείρημα ότι δεν σας ενδιαφέρει το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή επειδή δεν έχετε τίποτε να κρύψετε, δεν διαφέρει από το να λέτε ότι δεν σας νοιάζει για την ελευθερία του λόγου επειδή δεν έχετε τίποτε να πείτε. Να θυμίσω και το γνωστό ρητό των αρχαίων ημών προγόνων για την ιδιωτικότητα, privacy που λένε και οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό? Τα ενίκο μη ενδύμω. Σου λέει δεν είναι κάτι που κακό, αλλά δεν είναι βρε αδελφέ να βγει και στην πόλη. Τα
τα ενίκω μη ενδύμου. Αυτά που είναι στο σπίτι δεν χρειάζεται να βγουν και στην πλατεία. Αν δεν έχεις τίποτε να κρύψεις, τότε δεν σε πειράζει, λέει, συνεχίζει ο Ανδρώνης, τα επιχειρήματα. Ας πούμε, για παράδειγμα, να εγκαταστήσεις μερικές κάμερες στο σπίτι σου, έτσι δεν λες ότι δεν έχεις να κρύψεις τίποτα και δεν σε πειράζει. Γιατί δεν εγκαθιστάς λοιπόν μερικές κάμερες στο σπίτι σου που θα καταγράφουν την ιδιωτική σου ζωή 24 ώρες του 24ωρου και στην κρεβατοκάμερα και στην τουαλέτα και όπου αλλού και θα την διοχετεύουν στο διαδίκτυο, την προσωπική σου ζωή. Αν δεν έχεις τίποτε να κρύψεις, τότε ας δημοσιοποιήσεις στα social media τους κωδικούς πρόσβασής σου, τα περιουσιακά σου στοιχεία, την ερωτική σου ζωή, τις ασθένειές σου, όλες τις αγορές σου που αποκαλύπτουν πληροφορίες για τη ζωή σου, τη γνώμη σου για τους συναδέλφους σου, τις συζητήσεις στα πηγαδάκια που λέμε με τους φίλους σου. Γιατί δεν το κάνεις? Και εάν ακόμη υποθέσουμε πως δεν σε ενδιαφέρει καθόλου η προσωπική σου ζωή, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είσαι ένοχος εντός εισαγωγικών, διότι τα κριτήρια ενοχής δεν θα τα θέτεις εσύ, αλλά μια υπερεθνική εξουσία που θα μπορεί να τα μεταβάλει κατά το δοκούν. Ας σκεφτούμε ενδεικτικά ότι οι άνθρωποι άνω των 60 ετών δεν μπορούσαν να φανταστούν ποτέ ότι το να ασκείς το δικαίωμα προαιρετικότητας μιας ιατρικής πράξης, αν θέλω δηλαδή, κάνω μια εγχείρηση, μια ένεση, οτιδήποτε, αν θέλω, αυτό σημαίνει προαιρετικότητα. Το να ασκείς λοιπόν αυτό το δικαίωμα θα είναι σημείο ενοχής. Αυτό δεν έγινε. Και όμως κρίθηκαν ένοχοι από την κυβέρνηση και έλαβαν πρόστιμα 100 ευρώ τον μήνα, και αυτό είναι μόνο ένα ελάχιστο παράδειγμα. Και σημειωτέων ότι αυτά τα πρόστιμα τα κρατάει η εφορία αυτόματα από τα επιστρεφόμενα της φορολογικής σας δήλωσης, αν έχετε επιστρεφόμενα. Το επόμενο τιτλάκι στην παράγραφο που ακολουθεί, φρικτά προβλέψιμη. Με βάση αυτά που έχουν κάνει, μπορούμε ασφαλώς, με ασφάλεια να προβλέψουμε τι, που θέλουν να πάνε το θέμα, το πράγμα. Ξέρετε, η περίοδος της πανδημίας μπορεί να λειτουργήσει ως επιτυχημένο πείραμα και πρόβα τζενεράλε για τη μαζική χειραγώγηση των λαών, αλλά αποδείχθηκε συγχρόνως δίκοπο μαχαίρι για την ελίτ. Διότι ο κόσμος έκανε εντατικό φροντιστήριο στις επιδιώξεις τους, τις μεθοδίες τους και τα σχέδιά τους. Ξεχώρισε η ήρα από το στάρι. Φάνηκε πώς δουλεύουν οι γκεμπελίσκοι των μίντια, πώς στείνουν την προπαγάνδα τους, πώς ξεδιπλώνουν τα εντός εισαγωγικών επιχειρήματά τους. Αυτό που βλέπετε να γίνεται τώρα με τις ταυτότητες από τα συστημικά ΜΜΕ είναι μια κατάσταση καρμπών με όσα γίνονταν στην πανδημία για 3 χρόνια. Οι ίδιοι στερεότυποι χαρακτηρισμοί, ο ίδιος κοινωνικός ρατσισμός, το ίδιο bullying, για να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, από τα κανάλια, οι ίδιες απειλές, bullying πάνω απ' εκφοβισμός. Οι ίδιες απειλές, η ίδια πλήση εγκεφάλου, οι ίδιες δημοσιογραφικές φάτσες στο ρόλο του εντός εισαγωγικών μαντρόσκυλου που πιάνει πόστο στο τηλεοπτικό μαντρί μέχρι να παραδώσει τη σκυτάλη στον επόμενο. Τους εντός εισαγωγικών ειδικούς με τις λευκές ποδιές που είχαν αναλάβει να κάνουν τους πλασιέ των σκευασμάτων, τους αντικατέστησαν εντός εισαγωγικών ειδικοί της τεχνολογίας, του νόμου και της τάξης που λειτουργούν ως πλασιά των ταυτοτήτων. Όλα ίδια και επαναλαμβανόμενα σε σημείο να έχουν γίνει αφόρητα προβλέψιμοι και να τους αγνοεί όλο και περισσότερος κόσμος. Και αυτή τη φορά η απειλή δεν είναι το αφήγημα ενός αόρατου ιού με γιώτα που η μη σοβαρότητά του μπορούσε να κρυφτεί κάτω από βουνά με ακατανόητες μελέτες και ωκεανούς από fake news, αλλά η απειλή τώρα είναι μετρημένα κουκιά που αφορούν την απεμπόληση ή την προάσπιση
πολύ συγκεκριμένων δικαιωμάτων και ελευθεριών. Το πράγμα δηλαδή είναι πολύ απλό, η επιλογή που έχουμε να κάνουμε. Θέλουμε την ελευθερία ή θέλουμε τη σκλαβιά. Δικό μου το σχόλιο. Και τελειώνει το άρθρο του κυρίου Ανδρώνη με τα εξής. Το δίλημα είναι σαφέστατο. Δέχεσαι να μπεις στην πρίζα ενός παγκόσμιου συστήματος ή όχι? Η εύλογη απάντηση. Δεν περάσαμε από δύο παγκόσμιους πολέμους και μία δίκη της Νιρεμβέργης. Στη δίκη της Νιρεμβέργης, ως γνωστόν, δικάστηκαν οι προτέτοι του ναζισμού στη Γερμανία. Για να φτάσουμε σήμερα να ξαναγίνουμε απρόσωποι αριθμοί. Δεν περάσαμε όλες αυτές λοιπόν τις τραυματικές εμπειρίες, τα εκατομμύρια των θυμάτων, 50 εκατομμύρια στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Για να φτάσουμε σήμερα να ξαναγίνουμε απρόσωποι αριθμοί και να ξαναμπούμε σε ψηφιακά στρατόπεδα συγκέντρωσης και μάλιστα ή και ο θελός με τη θέλησή μας. Δεν είμαστε νούμερα αλλά ελεύθερα πρόσωπα. Καταλήγει ο κύριος Ανδρώνης. Και πραγματικά νομίζω ότι τα λέει όλα και με τρόπο πολύ σαφή και κατηγορηματικό και συνάμα κατανοητό. Να σας διαβάσω ένα ακόμη πριν πάμε στο ανακοινωθέν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για να το σχολιάσουμε. Αυτό τώρα που θα σας διαβάσω είναι από την εφημερίδα Δημοκρατία, η οποία και αυτή στέκεται κριτικά και επικριτικά απέναντι σε αυτό που θέλουν να φέρουν με τις λεγόμενες νέες ταυτότητες, στην πραγματικότητα κάρτα του πολίτη. Λέει τα εξής και έχει ως τίτλο «Αστυνομικές ταυτότητες και μαζικό φακέλωμα». Και στο ζήτημα των αστυνομικών ταυτοτήτων αρκετοί πολίτες δυσπιστούν στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Αυτό συμβαίνει επειδή θυμούνται καλά τα γεγονότα της παρελθούσας τετραετίας. Όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης για τον κορονοϊό διαψεύστηκαν. Όσα είπε για την προετοιμασία της αντιπυρικής περίοδου περί κοσμογονίας διαψεύστηκαν. Ότι δηλαδή θα ήμασταν πανέτοιμοι, αλλά είδαμε. Το ίδιο και με τις πλημμύρες. Σημειωτέων, αγαπητοί φίλοι, μια και είπα για πλημμύρες, προετοιμάζοντας τα θέματα αυτής της εκπομπής είχα να κάνω μια επιλογή ή να μιλήσω για όλη την επικαιρότητα, οπότε θα έπρεπε να κάνουμε μια εκπομπή δύο ίσως και περισσότερων ώρων ή να μιλήσουμε μόνο για το συγκεκριμένο των καρτών αυτών ή των ταυτοτήτων αυτών και προτίμησα να μιλήσουμε μόνο για το συγκεκριμένο γιατί διαφορετικά θα γινόταν η εκπομπή κουραστική. Ίσως αν θέλει ο Θεός να μιλήσουμε σε μία επόμενη εκπομπή για τα θέματα των πλημμυρών. Λοιπόν, επιστρέφω σε αυτά που λέγει το άρθρο της εφημερίδας Δημοκρατία. Στα μεγάλα θέματα η κυβέρνηση πιάνεται στα πράσανα ψεύδεται και οι προσδοκίες της διαψεύδονται. Η υπόθεση των ταυτοτήτων όζει, μυρίζει, βρωμάει και στο οικονομικό σκέλος της αφού ακολουθείται με αλφαγιώτα η παραδοσιακά, εντός εγωγικών, παραδοσιακά μητσοτακική συνταγή των απευθείας αναθέσεων, αντί να γίνει διαγωνισμός δηλαδή και να πάρει τη δουλειά αυτός που πληρεί τις προϋποθέσεις και ζητάει τα λιγότερα από το κράτος. Γιατί με απευθείας αναθέσεις τώρα πόσο δημοκρατικό είναι αυτό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν είναι καθόλου. Αλλά και σε ό,τι αφορά το μείζον ζήτημα των ατομικών ελευθεριών και του φακελώματος. Επίσης, θα κάνουμε σχόλιο όταν φτάσουμε στο ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου που λέει ότι όσοι μιλούν περί φακελώματος λέει είναι επηρεασμένοι από παραθρησκευτικές αντιλήψεις. Άρα και η εφημερίδα Δημοκρατία και αυτή από παραθρησκευτικές αντιλήψεις είναι επηρεασμένη. Προχωρώ. Επίσης η κυβέρνηση πέφτει σε αντιφάσεις και αφήνει πολλά κενά στην ενημέρωση των πολιτών για το θέμα αυτό. Η γνώμη μου είναι ότι τα κενά επίτηδες τα αφήνει, όχι ότι δεν ξέρει. Την 1η Σεπτεμβρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου έκανε αναφορά σε fake news,
πώς τα λέμε τώρα στα ελληνικά, fake news, ψευδείς ειδήσεις, που διακινούν κάποιοι επιτίδη, έτσι είπε. Fake news που διακινούν κάποιοι επιτίδη για τις ταυτότητες, λέγοντας ότι, ανοίγουν πάλι εισαγωγικά, ούτε τσιπάκια έχουν οι ταυτότητες, κάμερες, μικρόφωνα, διάφορα άλλα ευτράπελα τα οποία ακούγονται. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός την 1η Σεπτεμβρίου. Είναι να τρελαίνεσαι. Όσα είπε ο Πρωθυπουργός έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις δηλώσεις του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Κατσαφάδου, τον οποίον εκείνος διόρισε, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος σε συζήτηση για το ίδιο θέμα στη Βουλή, στη συνεδρίαση της Παρασκευής 28 Ιουλίου 2023, είπε τα εξής. Ανοίγουν εισαγωγικά. Σε ό,τι έχει να κάνει με το μικροτσιπ, όπως είπατε κύριε συνάδελφε, ήταν σε μια επίκαιρη ερώτηση για το θέμα αυτό, να ξέρετε ότι το συγκεκριμένο τσιπ θα είναι RFID. Άρα ο Υφυπουργός μας λέει σαφώς ότι θα έχει τσιπάκι. Και το λέει ο Υφυπουργός, το λέει το ίδιο, ο ίδιος ο νόμος ο οποίος έχει εκδοθεί το 18 επί κυβέρνησης Τσίπρα και όπως επικαιροποιήθηκε με τον νόμο που εξέδωσε η προηγούμενη κυβέρνηση Μητσοτάκη το Φεβρουάριο του 2023. Τα λέει ο νόμος. Άρα λοιπόν ψεύδεται ασυστόλος. Εψεύστη ο κύριος Μητσοτάκης την 1η Σεπτεμβρίου που είπε ότι όσοι διακινούν λέει αυτά τα fake news επιτίδη και λένε ότι θα έχει τσιπάκι αλλά δεν έχει τίποτα, δεν έχει τίποτα. Έτσι τόσο ανερυθρίαστα να λέει ψέματα, ούτε τίποτα λέει, ούτε τσιπάκι, ούτε κάμερες, ούτε μικρόφωνα, ούτε τίποτα άλλο λέει από αυτά τα ευτράπελα που ακούγονται. Πω. Λοιπόν, τι συνεχίζει ο Υφυπουργός Κατσαφάδος, θα είναι λέει RFID, δηλαδή θα μπορεί να διαβάζεται εκ του μακρόθεν, ανάλογα με το τύπο του τσιπακίου, μπορεί μέχρι και 100 μέτρα από μακριά να διαβαστεί. Και αυτό θα είναι για τον εξής και πολύ απλό λόγο, προκειμένου σε συνεννόηση με τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, αυτός υποδεικνύει, λέει ο κ. Κατσαφάδος, αυτός υποδεικνύει, μάλιστα και εμείς κάνουμε σαν καλά παιδιά που είμαστε και πολύ υπάκουα και που θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε τα πιο υπάκουα και τα πιο καλά, κάνουμε ό,τι μας υποδεικνύουν. Αυτός λοιπόν υποδεικνύει μέσα από αυτό το δελτίο ταυτότητας να μπορούν απρόσκοπτα να γίνονται όλες οι αεροπορικές μετακινήσεις. Δηλαδή, κοντολογίες, αυτή η κάρτα θα είναι και ταξιδιωτικό έγγραφο, διαβατήριο. Στους δυσπιστούντες και σε όσους ανησυχούν, εδώ τελείωσε η δήλωση Κατσαφάδου έτσι και συνεχίζει η εφημερίδα το άρθρο. Στους δυσπιστούντες και σε όσους ανησυχούν για το ποιοι θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα μας, για το πού θα αποθηκεύονται και πότε θα χρησιμοποιούνται, η προπαγάνδα της εξουσίας απαντά με τις ύβρις που χρησιμοποίησε και την περίοδο της πανδημίας. Αποκαλεί ψεκασμένους όσους δεν την πιστεύουν και δεν εμπιστεύονται τα προσωπικά τους δεδομένα σε μια κυβέρνηση επί των ημερών της οποίας αποκαλύφθηκε το κολοσσιαίο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Με βάση αυτό το δεδομένο, λοιπόν, σου λέει δεν με εμπιστεύεσαι, δεν με εμπιστεύεσαι. Εμένα που παρακολουθούσα όλο τον κόσμο, ακόμη και τους υπουργούς μου, ακόμη και τον αρχηγό του ΓΕΘΑ, τους παρακολουθούσα, λοιπόν, αν με εμπιστευτείς και εσένα, σε παρακολουθώ και εσένα, μη στεναχωριές. Ψεκασμένοι, τελειώνει το μικρό άρθρο από την εφημερίδα Δημοκρατία, ψεκασμένοι σίγουρα υπάρχουν, αλλά οι περισσότεροι βρίσκονται στην πλευρά που στηρίζει άκρητα, χωρίς κρίση, κάθε κυβερνητικό χειρισμό.